και μας λέει θα κάνει περικοπές και άλλες στο δημόσιο τομέα, αφού τις είχε δημιουργήσει αυτή την κατάσταση, την είχε δημιουργήσει την προηγούμενη περίοδο. Και οι περικοπές που σημαίνει θα κάνει ήταν τι. Το είπε, 150 εκατομμύρια λέει θα μειώσω στο δημόσιο τομέα. Δηλαδή, τι θα κάνει, δεν θέλει να κάνει προσλήψεις. Δηλαδή, όχι, δεν λέω αυτό. Εμείς κάναμε, αυτό κάναμε. Αυτό κάναμε με το θέμα να διαμορφώσουμε και να φύγουν οι εργολάβοι μέσα από τα νοσοκομεία και από την παιδεία. Θέλω να ξεκαθαρίσω και κάτι άλλο. Μίλησε για 150 εκατομμύρια περικοπές στο δημόσιο τομέα. Μάλιστα. Ποιες περικοπές μιλάει πάλι για πωλήσεις. Δηλαδή δεν θέλει να πάρουμε. Σωστό, κύριε Ρήγα. Ακούστε λίγα. Είπε δεν υπάρχουν πωλήσεις. Για τα νοσοκομεία λοιπόν δεν θα έπρεπε να προσλάβουμε. Γιατί είναι και αντιφατικό να λέει ότι δεν λειτουργούν τα νοσοκομεία αυτή την κατάσταση την οποία παραλάβαμε όλη την περίοδο όπου αυτή. Γίνονται να μην ενισχύσουμε. Σπατάλες τα έχουμε περιορίσει σε όλα. Τρίτο σημείο σε αυτήν την ιστορία. Δεν είναι δυνατόν να λένε και να επιμένουν για το θέμα του υπερταμείου, το να το ξεκαθαρίσουν μια και το τελειώσαμε αυτό. Αν ήταν στο χέρι σας, θα το φτιάχνατε το υπερταμείο. Αν δεν υπήρχε συμφωνία, προφανώς θα ήταν άλλη λογική μας. Εδώ ήταν μια συμφωνία η οποία έγινε και ήταν όλα αυτά ερχόντουσαν κύριε Λιτζή. Διότι η ερώτηση είναι εάν αυτά που γίνονται βγάζουν κάπου. Ναι. Δεν είναι η ερώτηση αν ιδεολογικά είστε εκεί και οι άλλοι ιδεολογικά είναι αλλού. Θα σας πω. Δηλαδή, αν εσείς μου λέτε ότι εγώ αν ήταν στο χέρι μου δεν θα το είχα κάνει γιατί θα είχα μια άλλη διαχείριση των ζητημάτων της οικονομίας και σε σχέση και με τις επιχειρήσεις. Συγγνώμη, και σε σχέση με τις επιχειρήσεις ΔΕΚΟ δηλαδή κτλ. Αυτό δείχνει μια κατεύθυνση που πιστεύετε εσείς για την οικονομία που θα βγάζει κάπου. Αν είναι άλλη κατεύθυνση και δεν βγάζει πουθενά, γιατί το κάνετε. Κύριε Λιτζή, αυτό είναι το αριστερό αποτύπωμα που αφήνουμε αυτή τη στιγμή και προσπαθούμε. Δηλαδή. Προφανώς δεν θα ήταν επιλογές όπως δεν ήταν άλλες επιλογές πριν τη συμφωνία, τις οποίες εμείς θέλαμε για να ανακουφιστεί και η κοινωνία και να υπάρξει και ανάταξη της ελληνικής οικονομίας. Αλλά μέσα από αυτή τη συμφωνία προσπαθούμε να κάνουμε αυτό το οποίο βεβαίως ο νεοφιλελευθερισμός και βεβαίως η αντίληψη, η ακραία νεοφιλελεύθερη και κυρίως του κ. Μητσοτάκη που είναι σήμερα κυβέρνηση, ήταν το ξεπούλημα των πάντων, απορρίθμιση, διάλυση των εργασιακών σχέσεων. Αυτή ήταν η ιστορία. Αυτά έκαναν όλη την προηγούμενη περίοδο. Ενώ εσείς τα έχετε μαζέψει όλα αυτά. Είπατε για τα νοσοκομεία. Πήγατε εκεί και κάνατε το μέγα λάθος κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη πολλών να καταργήσετε το 5 ευρώ που μάζευαν 15-20 εκατομμύρια το χρόνο από όσους πήγαιναν στα νοσοκομεία. Και βάλατε εισφορά σε όλους μας υπέρ των νοσοκομείων. Αυτό είναι αριστερό αποτύπωμα. 2%. Επειδή λέτε αριστερό αποτύπωμα. Σε όλους. 2% και πού είναι το αριστερό αποτύπωμα εδώ. Κύριε Οικονόμη, θα σας πω γιατί. Γιατί η κατάργηση του 5 ευρώ έχει τη σημασία ότι πρέπει να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση και να έχουν όλοι δημόσια ασφάλιση και υγεία. Άρα λοιπόν. Δεν μπορούσε και μέσα αυτή τη διαδικασία που είχαν πετάξει όλους όσους δεν είχαν τα ασφαλιστικά δικαιώματα, δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να πάνε. Γιατί σε έβγαζε κανείς έξω από την Ελλάδα. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Γιατί αυτοί που δεν είχαν κάλυψη λοιπόν, είχαν αυτή η ανάλογη πολιτική τη Νέα Δημοκρατία και όχι μόνο τώρα να προσπαθούν να. Τι κάνουνε, να διαστρεβλώσουν τα πάντα και κυρίως να λένε. Για την αλήθεια. Ποια αλήθεια. Ότι ήταν η πλήρης αναλήθεια και η πλήρης καταστροφή αυτά τα οποία είχαν δρομολογήσει όλη την προηγούμενη περίοδο. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, ο ακραίος νεοφιλελευθερισμός, τον οποίο και ευαγγελίζεται και κυρίως είναι καταστροφικές οι πολιτικές που κάνει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία. Όχι για το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Λιρτζή, είναι για την κοινωνία. Αυτή η αντίληψη είναι καταστροφική για την κοινωνία. Και με συγχωρείτε, αλλά έχω ακούσει υπουργούς σας να λένε ότι ακολουθούμε μια νεοφιλελεύθερη πολιτική, όντως. Αν λοιπόν αυτή η πολιτική, εμένα και νομίζω όλους σας πρέπει να σας ενδιαφέρει. Αν βγαίνει πουθενά όλη αυτή η ιστορία. Αν εσείς θεωρείτε ότι ακολουθώντας η χώρα μια νεοφιλελεύθερη πολιτική δεν βγάζει πουθενά. Και η πολιτική που ακολουθείτε, που έχει λιτότητα μέσα, ιδιωτικοποίηση κτλ. Να ολοκληρώσω λοιπόν και στο ερώτημα σας. Να ολοκληρώσω ότι θυμηθείτε ότι ένα χρόνο πριν ήμασταν απέναντι 1 σε 18. Τώρα έχει διαφοροποιηθεί η κατάσταση. Σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν γίνει ρογμές μέσα στην Ευρώπη και ήταν σωστή και η τακτική και η πολιτική μας γραμμή, η οποία έλεγε ότι δεν μπορεί να αλλάξει το σύστημα μέσα στην Ελλάδα μόνο, πρέπει να υπάρξουν και αλλαγές στην Ευρώπη. Αυτές λοιπόν οι αλλαγές υπάρχουν. Η Νέα Δημοκρατία, επειδή ήταν στο άρμα και του Σόιμπλε και του Λαϊκού Κόμματος, δεν είχε κάνει απολύτως τίποτα γιατί αυτή ήταν η στρατηγική της. Βεβαίως υπάρχει ένα ερώτημα στο ΚΚΕ. Εγώ το κάνω και σε μεριτορικό τρόπο. Ότι αν υπάρχει πρόταση για τη σημερινή κατάσταση, αν μπορεί να λυθεί, γιατί δεν είναι, εγώ καταλαβαίνω, γιατί και για μας δεν ήταν αυτά τα πράγματα τα οποία κάνουμε, εν πάση περιπτώσει, η στρατηγική μας ή η αρχική. Εντάξει. Αλλά αν υπάρχει πρόταση, η οποία να λέει ότι μπορούμε να ξεφύγουμε από την ιστορία. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ρήγα, για να προχωρήσουμε λίγο τη συζήτηση και στην οικονομία.
λέτε αυτά που λέτε τέλος πάντων, αλλά εγώ βλέπω ότι η κοινωνία αυτή τη στιγμή υποφέρει από την υπερφορολόγηση. Εσείς τι κάνετε, έχετε μια στρατηγική. Έχετε μειώσει τα έξοδα, δεν εκταμιεύετε τίποτα. Έχετε αυξήσει τα έσοδα γιατί μας υπερφορολογείτε, μας έχετε διαλύσει την υπερφορολόγηση όλους. Για να πάτε στο τέλος του χρόνου και να πείτε, παιδιά, εγώ έχω πρωτογενές πλεόνασμα. Να το βράσω το πρωτογενές πλεόνασμα όταν διαλύει την κοινωνία από τα βάρη της οικονομίας. Και ρωτάω. Πού θα οδηγηθεί η κοινωνία καταρχήν, και πού είναι το φως στο βάθος του τούνελ, κύριε Ρήγα. Καταρχήν, πότε θα τελειώσει αυτό το βασανιστήριο. Το υπερφορολόγηση είναι λάθος. Είναι λάθος ως αντίληψη ότι έχει διαμορφωθεί από εμάς ένα τέτοιο εικόνα. Ακούστε, πρώτον για τον ένφια, είδατε ότι υπήρξε μείωση και τουλάχιστον για τα στρώματα που είχαν υποφέρει. Και υπήρξε προφανώς αναδιανομή στο εσωτερικό. Αυτή είναι και η αριστερή αντίληψη, ότι όσοι μπορούσαν να συνεισφέρουν περισσότερο ή όσοι έχουν περισσότερα περιουσιακά στοιχεία και μπορούν να το κάνουν αυτό. Αυτή ήταν μια αντίληψη, η οποία στα πλαίσια αυτά μπορούμε. Αυτό που λέτε, στα πλαίσια του μπορούμε. Η λύση. Ακούγεται ότι μερικέ επιλογέ τη υπερφορολόγηση είναι δικέ μα επιλογέ και όχι το να παίξουμε. Και θέλω από αυτό απάντηση. Πείτε μου τώρα σε 15 μέρες που μπαίνει ο Οκτώβρης και θα τρέχουμε για το πετρέλαιο, ποιος θα πληρώσει το από 72 λεπτά το πετρέλαιο θα είναι στα 92. Θα το πληρώσει ο Αλαφούζος, ο Κόκαλης, ο Βαρδινογιάννης, η αυτή και τα λοιπά, ο Μαρινάκης. Ξέρετε, ή ο κόσμος θα παίρνει πετρέλαιο. Δέστε όμως ποια είναι, για να σου πω σε γενική μορφή, όχι μόνο σε αυτό, στη γενική του μορφή. Ότι όλα τα μέτρα, δεν θα παίρνει πετρέλαιο. Όλα τα μέτρα τα οποία έχουν παίρνονται και είναι αυτή τη στιγμή και από για την ανακούφιση της κοινωνίας των στρωμάτων που πληγεί, είναι τα γεύματα τα οποία δίνουν, είναι το θέμα της κάρτας. Με φιλανθρωπία θα ζούμε. Όχι, δεν μιλάω για αυτό. Ακούστε. Είναι για το θέμα και για το πετρέλαιο. Είναι για όλα τα στρώματα. Εμείς έχουμε διαφορετική αντίληψη. Το καταλαβαίνετε όλα. Ό,τι περνάμε αυτή τη στιγμή, ταυτόχρονα προσπαθούμε να ανακουφίσουμε, όλα αυτά τα στρώματα με όλα τα μέτρα τα οποία έχουν περάσει. Και αν θέλετε και η ελεύθερη διακίνηση των πολιτών οι οποίοι δεν μπορούν με τα μέσα συγκοινωνίας. Είναι ό,τι μέτρα παίρνονται αυτή τη στιγμή και στους Δήμους για να υπάρξουν εργασία, να βρουν χώρο εργασίας άνθρωποι οι οποίοι είχαν πληγεί την προηγούμενη περίοδο. Εγώ καταλαβαίνω και το λέω με ειλικρίνεια, δεν είναι αυτά τα οποία λύνουν το πρόβλημα. Μείωση φόρων προβλέπετε, κύριε Ρήγα. Αυτό θέλω να ακούσει η κοινωνία. Εκεί υποφέρει ο πρωθυπουργός της χώρας. Μόνο Μητσοτάκης το πάθο. Δεν άκουσα να λέτε τίποτα. Και τον επικρίνετε που το είπε. Εμείς θα καταφέρουμε. Καλά, να το κάνουμε την κουβέντα για τα μέτρα που τα οποία πρότεινε. Να την κάνουμε. Λοιπόν, αυτό που εμείς και κλείνω, ότι ο πρωθυπουργός της χώρας είπε την προηγούμενη περίοδο ότι εμείς θα λήξει το θέμα της απομείωσης του χρέους, σημαίνει αυτό και μειωμένα πλεονάσματα που θα πρέπει να έχουμε. Μετά το 18 μιλάτε, 19-20. Μιλάω για το τέλος της ερχόμενης χρονιάς. Άρα σημαίνει ότι εκεί έχουμε τη δυνατότητα να διευρυνθεί και η φορολογική βάση διαφορετικά, να υπάρξουν και άλλες πρωτοβουλίες. Για να υπάρξει και μεγαλύτερη ανακούφιση στην ιστορία. Εδώ κάνουμε μια προσπάθεια. Να το διαλυμένο κράτος, την διαλυμένη κατάσταση την οποία παραλάβαμε και δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία και οι συγκυβερνήσεις προηγούμενες να μας λένε και να μας κούνε το δάχτυλο αυτή τη στιγμή. Ελάτε, κύριε Βαρβιτσιώτη, της οικονομίας, το μιλάω. Εγώ θέλω και μια σαφή απάντηση για την ιστορία του